Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Φόσκολο, κυρίες και κύριοι, για μία είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον ΦΠΑ στον καφέ, Γιάννη. Ναι, Λίνα, καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της ημερησίας και του Open, αυτό που εξετάζει η κυβέρνηση, εξετάζει το σενάριο της παραμονής στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% του καφέ. Μιλάμε για το σερβιριζόμενο καφέ στην εστίαση. Διότι πρέπει να σου πω ότι το ισχύον σήμερα καθεστώς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, το 13%, ισχύει προσωρινά μέχρι και το τέλος Ιουνίου. Και αν δεν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, θα πρέπει από την 1η Ιουλίου ο σερβιριζόμενος καφές να επιστρέψει στο ΦΠΑ 24%, στο συντελεστή 24%. Αυτό λοιπόν που εξετάζεται, λόγω και της σημαντικής αύξησης της τιμής του καφέ παγκοσμίως, λόγω και της κλιματικής κρίσης, δηλαδή η ίδια η τιμή του προϊόντος έχει αυξηθεί σημαντικά, αν αυξηθεί και ο ΦΠΑ από 1η Ιουλίου, τότε θα μιλάμε για μια πολύ σημαντική αύξηση στον καφέ. Εξετάζεται λοιπόν αυτή τη στιγμή το σενάριο να δοθεί μια παράταση, μια εξάμηνη παράταση στο μειωμένο συντελεστή που είναι σήμερα 13%, έτσι ώστε αυτός να ισχύσει μέχρι και το τέλος του 2024, δηλαδή μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου, Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.